Την Τετάρτην τον πρωί, ο Μάκης ο Κασάπης με ο Θεωρήν των Τάκων ελαλούσα συνότιους παραπάνω παίχτες της Ομόνια Λευκοσίας ούτε που πρέπει να οσφήνουν να λούνονται μες το Ηλίας Πούλος. Και ότι τον Πασιρού έφυγε τους που εμπουρνάραν και κλείσαν τον η Ομόνια. Όχι τον άλλον τον Μίξ Δίσκερουτ γύριζε με το ζέτο αυτοκίνητο μες στο γέρι και κλείσαν τον κατά λάθος. Και την Πέπτην το πρωί επαράγγελαν ο Θεωρής ο Τάκος του Μινά του Χέση ότι ο Σοφρόνης έδισε κόμπον τον Μιλόγεβιτς. Όχι την αελάρα παίξετε την πουτά τώρα να πιάει το κύπελλο να ζουμώσετε. Και του χρόνου με Γιαννεύσκη και Παπαέλληνα θωρώ την να μες στην πρώτη τριάδα. Η χρονιά της μεγάλης κυρίας ετέγιωσε που τις 2 του Μάρτη. Πνάστε κοπέκια ως το Σεπτέμβρη. Και να βάλω και εγώ μια ιδέα για του χρόνου. Να παίζουμε στο ύπεδο του Λιβαδιακού. Παίζουμε καλύτερα χωρίς φιλάθλους. Οπότε δώκουμε ελπίδες και γεμώσουμε τον Αντώνης Παπαδόπουλος, κάνουμε τα μαμμούρι. Η Σαλαμίνα επιένει στη βρύση και νερόν ένυπκεν. Έλειψεν η πεζίνα, όπως ελάλεν και ο Μακαρίτης ο Γαλανός. Εν πειράζει. Η Σαλαμίνα μας εξεπέρασε τις προσδοκίες της και του χρόνου πάμε για την υπέρβαση. Εν πολλά τυχερή κίνη του VAR που ο Χριστόφορο μας έμπηκε μέσα και φώναζε τους μόνο και τους εμουστούνιασε. Κύριε Πρόεδρε, που να κάνεις ένα σχηματισμό της κυβέρνησης, βάρ τον κύριο Τορναρίτην υφυπουργό αθλητισμού να κραεί ποντον τον νούρο του δαμαγιού να μας βάλει όλους ποντον το τερπιέ. Ενικήκαμε! Ναι, νικήκαμε! Ναι, νικήκαμε! Never surrender!